Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και στο σημερινό βίντεο θα δούμε δύο προϊόντα τα οποία μπορεί να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή ενό εργένη. Ένα από τα πιο σπαστικά πράγματα το οποίο με ενοχλεί προσωπικά είναι το σκούπασμα με τις κλασικές σκούπες. Και αυτό γιατί ε, πάντα ψάχνω μπρίζα, πάντα δεν φτάνει το καλώδιο, πάντα τραβάω τη σκούπα, μπλέκεται ανάμεσα σε έπιπλα, μπλέκεται το καλώδιο σε ποδαράκια από καρέκλε, από τραπέζια, δεν ξέρω πώ το καταφέρνω πάντα αυτό και γενικά με εκνευρίζει πάρα πολύ η διαδικασία. Έτσι αποφάσισα να φέρω δύο μοντέλα από την Κίνα, τα οποία είναι ασύρματα, επαναφορτιζόμενα και μετατρέπονται και σε σκουπάκια. Πάμε να δούμε πρώτα το ένα μοντέλο και αφού τελειώσουμε θα δούμε και το δεύτερο. Ας ξεκινήσουμε το ξεπακετάρισμα. Εδώ λοιπόν είναι το πακέτο μας. Πάμε να διαβάσουμε κάποιες πληροφορίες εδώ μέσα. Βλέπουμε το μοντέλο είναι το HC1D03. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι είναι 3 σε 1. Μας δίνει 3 διαφορετικά βουρτσάκια. Έχει LED ώστε να βλέπουμε κάτω από το κρεβάτι όταν σκουπίζουμε, να βλέπουμε πιο καλά τις σκόνες. Είναι αρκετά ελαφριά, είναι μόλι 1,4 περίπου ε, κιλά. Δουλεύει μέχρι 25 λεπτά και φορτίζει μέσα σε 3 ε, ώρε. Δεν βλέπω κάτι άλλο ενδιαφέρον στο πακετάκι. Α το ανοίξουμε και αυτό. Εδώ πέρα, παιδιά, έχουμε ένα user manual στα ε, αγγλικά. Έχει όλε τι βασικέ ε, πληροφορίε πώ να συναρμολογήσουμε όλα τα κομμάτια και πως να την ε, λειτουργήσουμε το αφήνουμε στην άκρη εδώ πέρα είναι το κοντάρι της σκούπας μας Η κεφαλή 3 σε ένα, πιέζουμε εδώ πέρα ώστε να αφαιρέσουμε αυτό το μέρος και έχει τρει διαφορετικές λειτουργίες είναι για τις γωνίες εδώ πέρα και για τα πλακάκια σίγουρα χρήσιμο αξεσουάρ εδώ πέρα παιδιά έχουμε την ε, βάση του τοίχου ώστε να κρεμάμε την ε, σκούπα μας και να μην χρειάζεται ε, να την ε, αποθηκεύουμε κάπου και να μας πιάνει ε, χώρο. Εδώ πέρα είναι η μπαταρία της, είναι 2.200 mAh, ε, τόσο περίπου είναι η χωρητικότητα ε, σε ηλεκτρικές σκούπες ε, αυτού του είδους, όποια εταιρεία και να πάρει, είναι γύρω στα 2.200 mAh και η αυτονομία είναι ε, εκεί γύρω στα 20 με 25 λεπτά και στην ε, λειτουργία οικονομίας είναι γύρω στα 40 λεπτά όσες όμως κούπες διαρθέτουν ε, λειτουργία οικονομίας εδώ πέρα έχουμε τον μετασχηματιστή ε, φόρτιση τον αφήνουμε στην άκρη εδώ είναι η βασική μας ε, κεφαλή φαίνεται αρκετά ποιοτική βλέπετε και εδώ πέρα το LED ε, λαμπάκι πάρα πολύ ωραίος μηχανισμός μου φαίνεται, δεν ξέρω είναι λίγο περίεργος Σίγουρα έχει κάποιο ελαττήριο εδώ μέσα και επανέρχεται. Α το αφήσουμε και αυτό εδώ στην άκρη. Και εδώ πέρα παιδιά έχουμε τον μηχανισμό της ε, σκούπας. Είναι αρκετά ε, ισορροπημένο θεωρώ. Φυσικά εδώ πέρα έχουμε τον κάδο που μαζεύεται ε, η σικόνη Απλά τον ανοίγουμε και τον αδειάζουμε. Οπότε γλιτώνουμε και τα έξοδα της ε, σακούλας. Δεν βλέπω να έχει κάποιο φίλτρο χέπα για το συγκεκριμένο μοντέλο. Έχω αγοράσει άλλη μια σκούπα για την αδερφή μου. Σε εκείνο το μοντέλο έχουμε και φίλτρο χέπα. Το κακό όμως είναι ότι τα ανταλλακτικά θα πρέπει να τα πάρουμε από την Κίνα. Οπότε καλό είναι να αν αγοράσετε κι εσείς κάποιο ε, μοντέλο από εκεί πέρα να πάρετε και μερικά ανταλλακτικά να τα έχετε. Επίσης κάτι άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι η μπαταρία έχει διάρκεια ζωής σε όλες τις σκούπες περίπου στις στα δύο έτη. Οπότε μετά από τα δύο χρόνια θα πέσει, θα πέσει αρκετά η απόδοση και καλό επίσης είναι να πάρουμε και κάποιες ανταλλακτικές μπαταρίες. Άλλο ένα μειονέκτημα από αυτές εδώ τις κούπες, αλλά φυσικά αυτό που μας δίνει είναι η ελευθερία κινήσεων. Όπως σας ανέφερα και στην αρχή, με εκνευρίζει πάρα μα πάρα πολύ. Να χρειάζεται να ψάχνω μπρίζα, να την τραβάω από εδώ, να μπλέκεται το καλώδιο κάτω από το τραπέζι από κάποια καρέκλα και γενικά είναι σπαστικονό αυτό σου δίνει αυτονομία κινήσεων και είναι πολύ πιο εύκολη η διαδικασία του σκουπίσματος ας την κουμπώσουμε πάρα πολύ ωραία κούμπωσα και την μικρή κεφαλή γιατί γίνεται όπως σας είπα και ε, μικρό ε, σκουπάκι και είμαστε έτοιμοι να την χρησιμοποιήσουμε. Όπως μπορείτε να ακούσετε και εσείς δεν κάνει ε, ιδιαίτερο θόρυβο, είναι γύρω στα 83dB maximum ε, ο θόρυβος που Παράγει. Αυτό που παρατήρησα όμως είναι ότι τελικά δεν έχει δύο σκάλες, οπότε έχει μόνο μία σκάλα και διαρκεί 25 λεπτά. Το άλλο μοντέλο που θα σας δείξω στο επόμενο βίντεο έχει δύο σκάλες λειτουργίας και στην οικονομική μπορεί να διαρκέσει έως 40 λεπτά η μπαταρία. Αυτό που έχει όμως το συγκεκριμένο μοντέλο, βλέπετε εδώ πέρα, μας δείχνει πως η μπαταρία μας απομένει, έχει τρεις γραμμές και έτσι γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή κατά πόσο μας φτάνει η μπαταρία, χρειάζεται φόρτιση. Και το άλλο πλεονέκτημα φυσικά το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως είναι ότι έχει λαμπάκι LED. Τώρα επειδή έχω πολλά φώτα μπροστά μου μπορεί να μην φανεί, αλλά θα κάνουμε μια προσπάθεια. Νομίζω φάνηκε και στην κάμερα. Δεν νομίζω παιδιά να έχω να σας πω κάτι άλλο όσον αφορά την σκούπα. Αντίστοιχα μοντέλα υπάρχουν φυσικά και στην ελληνική αγορά. Ξεκινάνε γύρω στα 120 ευρώ τελευταία φορά που έριξα μια ματιά. Κάποια από αυτά τα φθηνά δεν μετατρέπονται σε μικρό σκουπάκι, δεν έχουν φωτάκι LED, γενικά έχουν λιγότερες λειτουργίες, αυτονομία περίπου την ίδια έχουν ξέχασα παιδιά να σας πω ότι ο κάβος είναι 650ml τα περισσότερα μοντέλα έχουν γύρω στα από 400 έως 750 με 800 ML, ακόμα και τα κρυβά μοντέλα έχουν γύρω στα 400-450 που τσέκαρα. Ακόμα και μοντέλα που κάνουν 180 ευρώ. Εγώ όμω, αποφάσισα να πάρω ένα φθηνό μοντέλο γύρω στα 85 με 90 ευρώ αναλόγω. άμα το βρείτε σε προσφορά από την Κίνα, γλίτωσα μία 30-40 περίπου. Θεώρησα καλά τα χαρακτηριστικά, αλλά σίγουρα θα φανεί αυτό εδώ στην πορεία κατά πόσο θα έχει αντοχή. Από λειτουργίε πάντω. Δεν του λείπει απολύτως ε, τίποτα. Ωραία λοιπόν παιδιά, αυτό εδώ είναι το δεύτερο πακετάκι μας. Πάμε να το ανοίξουμε. <Κι> Αυτή τη φορά έχουμε ένα πιο λιτό πακετάκι. Πάμε να δούμε αν έχει κάποια πληροφορία εδώ πάνω. Μας λέει αυτό που γνωρίζουμε ήδη, ότι είναι... Ε, ασύρματη, έχει 2200 mAh μπαταρία όπως και το προηγούμενο μοντέλο, όπως και τα περισσότερα μοντέλα της αγοράς high efficiency brass, μας λέει υψηλής αποδοτικότητας ε, βούρτσα έχει αντιαλλεργικό ε, φίλτρο, έχει φίλτρο χέπα, κρέμα και αυτή εδώ έχει βάση για τον ε, τοίχο να την κρεμάμε και να μην πιάνει χώρο έχει δύο ε, ταχύτητες στην ε, υψηλής απόδοσης ε, διαρκεί 25 λεπτά, στην πιο οικονομική διαρκεί μέχρι 40 λεπτά η μπαταρία ενώ το προηγούμενο μοντέλο αν και πίστευα ότι έχει δύο ταχύτητες έχει τελικά μόνο μία, οπότε έχουμε 25 λεπτά αναμονή. Έχει κάποιες πληροφορίες πάλι και από εδώ διαβάζουμε ότι είναι ασφαλής και για τα χαλιά μας αλλά και για το ξύλινο πάτωμα. αυτό που σας είπα και πριν έχει HEPA φίλτρο 05 λίτρα είναι ο κάδος της. Στο προηγούμενο μοντέλο ήταν 650ml. Έχει LED power display, οπότε μας λέει πάλι, ε, μας έχει ένδειξη LED για το πόσο μπαταρία μας ε, απομένει. Και έχει 2 σε 1 ε, κεφαλή βούρτσαση. Η προηγούμενη είχε 3 σε 1. Πάμε να το ανοίξουμε όμως και αυτό το μοντέλο. Εδώ πέρα πάλι παιδιά έχουμε ένα ε, manual το οποίο είναι αρκετά πιο ε, βαρβάτο βασικά είναι πολυγλωσσικό γι' αυτό είναι πιο μεγάλο έχει πάλι όλες τις βασικές λειτουργίες και την ε, συναρμολόγηση της ε, σκούπας μας πάρα πολύ ωραία, τα αφήνουμε στην άκρη εδώ πέρα παιδιά έχουμε την ε, βάση στήριξη στο τοίχο μια ανταλλακτική κεφαλή η οποία... Είναι και για τα έπιπλα και για τις γωνίες αρκετά χρήσιμη σαν αξιουάρ, και δεν είχαμε δει κάτι αντίστοιχο στο προηγούμενο μοντέλο Θα ήθελα να δω αν και κατά πόσο είναι συμβατές οι κεφαλές ανάμεσα στις δύο αυτές τις κούπες καθώς είναι της ίδιας εταιρεία. Ας να αφήσουμε στην άκρη Εδώ πέρα έχουμε άλλο ένα ανταλλακτικό και αυτό είναι διαφορετικό σαν κεφαλή σε σχέση με αυτά που είδαμε στην προηγούμενη σκούπα. Τα αφήνω και αυτό εδώ στην άκρη. Εδώ πέρα έχουμε τον φορτιστή, όπως βλέπετε είναι ευρωπαϊκός. Εδώ πέρα παιδιά έχουμε το φίλτρο HEPA, το οποίο καλό θα είναι να προμηθευτείτε ήδη από τώρα, να πάρετε μερικά φίλτρα, τα πουλάνε ανά σε τιμή 7,5 δολάρια, οπότε είναι πάρα πολύ φθηνά. Να τα έχετε, να βρίσκονται γιατί ποτέ δεν ξέρετε πότε θα σταματήσουν να τα πουλάνε οι Κινέζοι. Η προηγούμενη σκούπα δεν είχε τέτοιου είδου φίλτρο και σίγουρα είναι ένα μεγάλο συν αυτό το χαρακτηριστικό αυτού του μοντέλου. Εδώ πέρα έχουμε την ε, κεφαλή μας, την ε, βασική, και ό,τι ακριβώς σας έλεγα πριν, ότι έχει ε, σάνομαι ότι έχει μία σούστα κάποιο ελαττήριο το προηγούμενο ε, μοντέλο. Βλέπετε εδώ πέρα το ελαττήριο το οποίο δεν είναι εκτεθειμένο, είναι μέσα σε ένα σωλήνα διάφανο, απλά φαίνεται έτσι λες και είναι εκτεθειμένο. Πάρα πολύ ωραία κεφαλή, ποιοτική αρκετά φαίνεται. Θα φανεί βέβαια ότι θα γίνει σε κανένα δυνατό χτύπημα σε κάποιο επιπλοή στον τοίχο και θα δούμε κατά πόσο θα αντέξει. Ας το αφήσουμε στην άκρη. Εδώ πέρα είναι ο σωλήνας της Εδώ έχουμε έναν αντάπτορα, ένα σωλήνα, δεν ξέρω πού ακριβώς το χρησιμοποιούμε. Θα το δούμε όμως και εδώ πέρα φυσικά έχουμε την ίδια τη σκούπα η οποία ε, φαίνεται λίγο πιο ογκώδες και είναι λίγο πιο βαριά σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο ας καθαρίσουμε λίγο το χώρο όμως για να το περιεργαστούμε λίγο γιατί μοιάζει αρκετά ε, διαφορετικό από εδώ πάνω παιδιά είναι η μπαταρία μας δεν είναι συμβατή με το προηγούμενο μοντέλο και αυτό είναι ε, σίγουρο καλό θα ήταν ε, αφού είναι τις ίδιες εταιρείε να ήταν συμβατές ε, οι μπαταρίες για να τις βρεις και πιο εύκολα σαν ανταλλακτικό βασικά. Ο κάβος εδώ πέρα αφαιρείται τελείως. Στο προηγούμενο μοντέλο ε, δεν ε, είδα να μπορώ να τον αφαιρέσω κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι τον ε, ανοίγουμε από κάτω για να τον αδειάσουμε. Και εδώ πέρα έχουμε ήδη ένα φίλτρο μέσα, οπότε αυτό εδώ είναι δωράκι, είναι ανταλλακτικό το φίλτρο ε, HEPA. Πάμε να το βάλουμε ξανά στην... Ε, θέση του και να την ε, λειτουργήσουμε ωραία, εδώ λοιπόν παιδιά έχει τη σκανδάλη δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται την πατάμε εδώ πέρα είναι οι λιχνίες LED οι ενδεικτικές και εδώ πέρα έχουμε την ε, ταχύτητα Ωραία, ε, νομίζω ότι παρόλο που γράφει την 83 dB και αυτή εδώ, ότι είναι λίγο πιο δυνατή από την προηγούμενη και στην ε, οικονομική σκάλα ε, έχει περίπου ίδιο επίπεδο ένταση με το προηγούμενο μοντέλο. Αυτό όμω που με παραξενεύει είναι ότι ε, αισθάνομαι ότι είναι πιο δυνατή αυτή. Ενώ υποτίθεται ότι είναι το ίδιο δυνατέ, αυτήν εδώ στο turbo το οποίο έχει διάρκεια 25 λεπτά όσο και στην προηγούμενη, νομίζω ότι είναι πιο δυνατό. Για να την φέρουμε όμω και να την δοκιμάσουμε. Ωραία, παιδιά. Α κάνουμε το τεστ που σα είπα, το τεστ του ήχου. Δοκιμάζω πρώτα αυτό το μοντέλο που έχει μία σκάλα μόνο. Πάμε να ανοίξουμε και το δεύτερο. Περίπου στο ίδιο επίπεδο ένταση. Αν όμω το ανοίξω στη δεύτερη σκάλα. Βλέπετε ότι είναι πολύ πιο ε, δυνατός ο ήχος, αλλά το αισθάνομαι να ρουφάει και να απεβάλλει πολύ περισσότερο ε, αέρα. Οπότε δεν ξέρω τι λένε οι Κινέζοι, αλλά αυτό το μοντέλο σίγουρα φαίνεται να είναι πιο δυνατό. Τώρα ποιο από τα δύο μοντέλα να πάρετε. Και τα δύο μοντέλα καταρχήν έχουν την ίδια τιμή, έχουν την ίδια μπαταρία, θεωρητικά έχουν την ίδια ε, αυτονομία. Αυτό φορτίζει σε 3 ώρες, αυτό φορτίζει σε 4 με 5 ώρες, παρόλο που είναι 2200 mAh η μπαταρία τους. Έχουμε δύο σκάλες λειτουργίας, η απλή σκάλα μας έχει αναμονή 40 λεπτά και η Turbo 25 λεπτά. Εδώ πέρα θεωρητικά έχουμε μόνο τη Turbo λειτουργία, αλλά η Turbo δεν μου φάνηκε τόσο Turbo όσο αυτή εδώ η λειτουργία και κρατάει 25 λεπτά, οπότε έχουμε ένα μείον σε αυτό εδώ το μοντέλο, καθώ φαίνεται πιο αδύναμο ενώ το συγκεκριμένο είναι και πιο δυνατό αλλά αν δεν έχουμε και πολλή μπαταρία μπορούμε να την λειτουργήσουμε και πιο ε, οικονομικά. Άλλο ένα συν σε αυτό εδώ το μοντέλο είναι το φίλτρο ε, HEPA το οποίο απουσιάζει από αυτό το μοντέλο και σίγουρα καλό θα είναι να έχουν όλες οι σκούπες ένα τέτοιο φιλτράκι το οποίο όπως σας είπα καλό είναι να αγοράσετε μερικά ανταλλακτικά τα οποία είναι αρκετά φθηνά από τώρα αλλά ανταλλακτικά και για μπαταρίες. Το μόνο πλεονέκτημα το οποίο βρίσκω σε αυτό το μοντέλο προσωπικά είναι το λεντάκι εδώ πέρα το οποίο μας βοηθάει να βλέπουμε κάτω από τους καναπέδες και τα κρεβάτια. Κατά τα άλλα μου φαίνεται πολύ πιο καλή επιλογή αυτή εδώ. Τώρα σίγουρα παιδιά θα πρέπει να δοκιμάσω για κάποιο διάστημα αυτές εδώ τις σκούπες να δούμε κατά πόσο και η απορροφητικότητά τους ε, αλλά και η αυτονομία τους είναι όσο ε, ισχυρίζονται να δούμε κατά πόσο είναι αφεκτικές σε κάποιο χτύπημα που σίγουρα ε, θα φάνε δεν υπάρχει περίπτωση σε κάποια ε, γωνία δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο αυτό ήταν το βίντεο για εμάς τους εργένιδες για να κάνουμε τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη ελπίζω να σας άρεσε και εμεί θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο Γεια σας! Και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου μην ξεχάσετε να κάνετε like subscribe και κλικ στο κομπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.